Βρισκόμαστε στην πλατεία Κατερίνης, όπου έχουμε μια συγκέντρωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα μας μιλήσουν και θα μας πούνε τον λόγο της σημερινής συγκέντρωσης. Κύριος Λαύρο, πρόεδρος της πρωτοβάθμιας. Είναι προσυγκέντρωση, ενόψη της συγκέντρωσης που θα γίνει στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, ώρα 1. Ο σκοπός της συγκέντρωσης αυτής και της διαμαρτυρίας της τριώρης τάσης εργασίας είναι για το σχέδιο νόμου το οποίο θα ακολουθήσει από την κυβέρνηση. Ο στόχος έχει να συρρυκνώσει το δημόσιο σχολείο. Γι' αυτό δεν προχωρά σε μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Υπάρχουν 20.000 κενά τα οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είχε υποσχεθεί ότι θα τα πραγματοποιήσει. Και ότι θα τα κάλυπτε με 20.000 αναπληρωτές. Ούτε αυτό έγινε, ούτε οι μαζικοί διορισμοί γίνανε. Είναι λοιπόν μία κίνηση εν ώψη των πολλών κινητοποιήσεων που θα έχουμε μετά την κατάθεση, αφού δούμε το νομοσχεδίο του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή από εδώ τώρα πού πάτε? Πάμε Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου. Θεσσαλονίκη. Ναι, εκεί είναι η μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει. Ευχαριστούμε. Και ο πρόεδρος ΕΛΜΕ, ο κ. Αντωνίου. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο πρόεδρος της πρωτοβάθμιας, ο Βασίλης Λάμπρου, ότι εμείς ζητάμε μαζικούς διορισμούς εδώ και τώρα και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Από εκεί και πέρα κατεβαίνουμε σε πορεία κοινή με όλες τις ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης και όλης της Βόρειας Ελλάδας που θα βρεθούμε στο άγαλμα του Βενιζέλου και από εκεί θα διηγηθούμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού που είναι στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για να επιδώσουμε ψήφισμα για τους μαζικούς διορισμούς που θέλουμε εδώ και τώρα και όχι άλλη κοροϊδία. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα πρώτη στα γεγονότα. Γιατί από πίσω είναι τα στιγμή. Λοιπόν, απλωθείτε, ένα θα πιάνει τέσσερις θέσεις. Αυτό όμως είναι πολύ. Ανέβα. Ανέβα γιατί από πίσω περιμένει το στιγμό, δεν είναι. Έχετε κάποιο σύνθημα? Λίγο. Έχουμε πολλά συνθήματα, αλλά τώρα δεν μας βγαίνουν. Δεν ασχολείται. Ριαλά, ρίξε ένα σύνθημα. Ρίξε ένα σύνθημα, ρε Ριαλά. Έλα, πάνε, πάνε ένα σύνθημα λίγο. Πάνε κατά σύνθηματα, δεν μπορώ άλλο. Έλα, πες ένα να το πω εγώ. Πες ένα. Ένα σύνθημα. Το κουλούρι. Ποιο, πώς θα το πω, βγαίνει.